Θα πάμε τώρα, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με την Άννα Ψυχογιού. Την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, αγαπημένη, μας αγαπά, την αγαπάμε και εμείς ιδιαίτερα. Την καλησπέρα μας, Άννα. Καλησπέρα, τι κάνετε, μου έχετε λείψει. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είπαμε να τα πούμε σήμερα, να τα ξαναπούμε και μετά από κάνα δίμηνο. Κάθε δύο μήνες δεν έχεις παράπονο, δεν έχουμε παράπονο. Όχι, όχι, και θέλω να πηγαίνουμε έτσι, να συνεχίσουμε έτσι. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει έτσι μια τάση επιστροφή στην κανονικότητα για τους καλλιτέχνες, σωστά. Βλέπουμε παραγωγές, τηλεοπτικές, κάποιες ταινίες. Έχετε επιστρέψει κι εσείς μέσα από παραστάσεις, εμφανίσεις? Ναι, ευτυχώς. Επιτέλους μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Έχουν αρχίσει παραστάσεις με τον τρόπο τον οποίο έχει επιλέξει τέλος πάντων η κυβέρνηση να συμβαίνει αυτό με τους εμβολιασμένους. Και είναι μεγάλη χαρά που επιστρέφουμε. Το ωραίο θα ήταν να επιστρέφαμε κανονικά, αυτό που λένε, κανονικά. Γιατί μην πούμε κανονικότητα, δεν υπάρχει ακόμα. Όταν τελειώσει ίσως όλο αυτό θα πούμε ότι είμαστε κανονικά. Μάλιστα. Χωρίς μάσκες, χωρίς εμβόλια, χωρίς τίποτα. Ακριβώς, να κάνουμε πρόοδο λίγο, να κάνουμε πρόοδο, να δούμε ότι υπάρχει και μία ύφεση σε κρούσματα, να κοιτάξουμε λίγο την υγεία μας και μετά θα υιοθετήσουμε και αυτή την κανονικότητα που όλοι μαζί περιμένουμε. Έχεις ξεκινήσει εμφανίσεις, σωστά? Ναι, ξεκίνησα εμφανίσεις. Τώρα, χθες γύρισα στην Αθήνα. Ήμουν πάρα πολύ καιρό κάτω στο νησί μας. Σήμερα αρχίσαμε πάλι τα γυρίσματα για τις εκπομπές μου, το Πέστα στην Άννα, τις διαδικτυακές, τη μουσική εκπομπή. Ναι. Μετά από καιρό και αυτό. Και τώρα θα κλειστούν εμφανίσεις εδώ στην Αθήνα και σε κάποια άλλα σημεία της Ελλάδας. Άννα, ο κόσμος έχει. Με συγχωρείς, συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Για σου, Γιώτα μου, όχι, πες. Η Εύη είμαι, αλλά σε ρωτούσα, μιλήσαμε και προηγουμένως στο τηλέφωνο, σε ρωτούσα αν ο κόσμος έχει ανάγκη έτσι να ακούσει τη μελωδία, να συμμετάσχει, να βγει έξω, να τραγουδήσει μαζί σου. Πάρα πολύ και το καλοκαίρι όταν αρχίσαμε τις εμφανίσεις τον Ιούλιο, έβλεπα τόσο πολύ τον κόσμο να αγαπάει το live, τη μουσική και τόσο πολύ να ταυτίζεται μαζί μας, δηλαδή να γινόμαστε όλοι μια παρέα. Νομίζω ότι όλοι και εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε πάρα πολύ ανάγκη με τον κόσμο να έρθουμε σε επαφή, αλλά και ο κόσμος με εμάς. Είναι φανταστικό αυτό. Μάλιστα. Γενικά, ετοιμάζεις κάτι, κάποιο νέο τραγούδι, κάτι το οποίο... Για πες μας. Το καινούργιο μου δίσκο Τσίρκο. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, μπαίνουμε στούντιο. Να αρχίσουμε να γράφουμε τα νέα μου τραγούδια. Και όταν θα είναι έτοιμος, πιστεύω, σε δύο μήνες... Α, να το. Θα κάνουμε παρουσίαση. Δεν ήταν τυχαίο το δίμηνο που είπα, θα τα ξαναπούμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, οπότε ξεκινάς, εγώ κρατώ ότι ξεκινάς τις διαδικτυακές σου έτσι εμφανίσεις εντός και εκτός αγωγικών. Ναι, τις εκπομπές. Σωστά. Οπότε όσοι αγαπάμε την Άννα Ψυχογιού, πού θα την παρακολουθήσουμε? Στο YouTube, στο κανάλι μου και ναι. Να κάνω subscribe. Και μέσα από το Instagram και το Facebook θα βλέπουν και που έχω live εμφανίσεις μουσικές. Στην Αθήνα. Και που είμαστε και στην Αθήνα και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα μας αποχαιρετήσει σήμερα, με ποιο στίχο? Με ποιο στίχο, με ένα σήμα Δεσπόσα αγαπούν, με ένα κριτικό έτσι. Που ωραία, και τώρα. Κλείνουμε κάπως έτσι. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους και όλοι να χαμογελάτε. Να είσαι καλά, Άννα μας, να είσαι καλά. Πάμε, να κλείσουμε έτσι με την Άννα. Σήμα Δεσπόσα αγαπούν. Αμάν, αμάν, σοι μου μάθες πως αγαπούν, πως παίζουν, πως γελούνε. Αμάν, αμάν, πως παίζουν, πως γελούνε. Τους χαιρετισμούς μας, να είσαι καλά.